Με άρθρο του, ο πρώην Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τα μέσα ενημέρωσης που επιδιώκουν και πραγματοποιούν αντικειμενική ενημέρωση υπό το καθεστώς της πανδημίας του κορονοϊού. Ο κ. Κρέτσος προτείνει μια σειρά από μέτρα που θα μπορούσαν να πάρθουν για να σωθούν τα μέσα ενημέρωσης και να συνεχίσουν απρόσκοπτα, χωρίς εξαρτήσεις, το λειτουργήμά τους. Έχουμε μαζί μας τον πρώην Υφυπουργό, τον κ. Κρέτσο, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, χρόνια πολλά και όλες, μεγάλη εβδομάδα ξεκίνησε. Επίσης. Λοιπόν, διαβάσαμε το άρθρο σας με προσοχή. Αναφέρεστε στα μέσα ενημέρωσης και στην προσπάθεια που κάνουν να ορθοποδήσουν και κατηγορείτε σε εισαγωγικά την κυβέρνηση ότι δεν συμπεριφέρεται ισόνομα, ισότιμα σε όλους, έτσι. Ναι, θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν συμπεριφέρεται καταρχάς με υπεύθυνο τρόπο απέναντι στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξεκινά από μια βασική αφετηρία την ανάλυση μου, ότι το αγαθό της ενημέρωσης είναι αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα, και επομένως πρέπει να το προστατεύσουμε. Άρα, για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε μια κλαδική συντονισμένη πολιτική, μια πολιτική με συνοχή, η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει όλα τα μέσα ενημέρωσης να παραμείνουν ανοιχτά, και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ανταυτού, έχουμε δωράκια, χαριστικές ρυθμίσεις, κυρίως στα μεγάλα αθηναϊκά κανάλια, και αυτό, πιστέψτε με, είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την ίδια τη δημοκρατία και την ελευθεροτυπία. Εσείς το γνωρίζετε όσο κανείς και λόγω της θέσης σας στην προηγούμενη κυβέρνηση. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει, κύριε Κρέτσο? Κοιτάξτε να δείτε. Ποιος είναι ο άξονας δηλαδή που θα πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση έτσι ώστε να υπάρχει μια ισονομία? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα ποιο είναι για τις επιχειρήσεις? Είναι ότι δεν έχουν ρευστότητα. Δεν έχουν ρευστό. Δεν είναι ότι μπορεί να είναι μια κακή χρονιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κλείσουν. Πρέπει να τους βοηθήσουμε επομένως τις επιχειρήσεις με τη ρευστότητα. Για να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε με τη ρευστότητα, πρέπει να καλύψουμε τους μισθούς σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά να τις κρατήσουμε ανοιχτές. Όχι να τις κλείσουμε δίνοντας και στους εργαζόμενους ένα πενιχρό επίδομα της τάξης των 533 ευρώ και ταυτόχρονα να δίνουμε πολύ μεγάλα ποσά για επικοινωνιακή προβολή ή να απαλλάσσουμε προσωρινώς καναλάρχες, μεγαλοκαναλάρχες από την υποχρέωση πληρωμής του τέλους που έχουν, τέλος πάντων, τις υποχρεώσεις τους για την κατοχή της τηλεοπτικής άδειας. Επομένως, λοιπόν, το θέμα της εγκυοδοσίας είναι σημαντικό. Γι' αυτό χρειάζεται να σταθεί ένα ταμείο έκτακτο οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Για τις νέες επιχειρήσεις, η εγκυοδοσία του κράτους, δηλαδή αυτό που εγγυάται το κράτος, μπορεί να φτάσει μέχρι και το 90%. Για τις παλαιότερες, μπορεί να είναι μέχρι το 70%. Να καλύψουμε το μισθολογικό κόστος για 3 μήνες και ταυτόχρονα να πάρουμε και κάποια άλλα μέτρα, όπως είναι η αναστολή, αν θέλετε, του ΦΠΑ πάνω στον, ή και του ίδιου του ειδικού φόρου τηλεοπτικής διαφήμισης, διότι κυρίως τα περιφερειακά μέσα αυτή τη στιγμή πλήττονται πάρα πολύ. Έχουν ήδη μια, αν θέλετε, δύσκολη θέση μειονεξίας στη απορρόφηση διαφημιστικής δαπάνης. Να καλύψουμε κάποιες άλλες ανάγκες, όπως είναι η μεταφορά των εντύπων, και ταυτόχρονα, και κλείνω με αυτό, να δώσουμε και μια μακροχρόνια πνοή στον κλάδο, διότι εδώ είναι και θέμα, πρέπει να δώσουμε και μια ελπίδα στους επιχειρηματίες, μια προσδοκία ότι και στους εργαζόμενους, ότι μόλις τελειώσει αυτός ο εφιάλτης με τον κορονοϊό, θα μπορούν να συνεχίζουν και απρόσκοπτα την εργασία τους, αλλά και σε καλύτερες συνθήκες. Και γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού, που χρειάζεται άμεσα να υπάρξει ένα πρόγραμμα μέσω πόρων του ΕΣΠΑ, αλλά και πρόγραμμα από δημοσίων επενδύσεων. Και βέβαια ένα άλλο είδους ενισχύσεις που βοηθούν τον τεχνολογικό εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων των media. Μάλιστα. Κάνετε λόγο σε κάποιο σημείο της αναφοράς σας και για διαφάνεια. Βεβαίως. Όλες οι αποφάσεις έγκρισης των δαπανών να αναβαίνουν στη διάβγεια. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα επικοινωνιακό πρόγραμμα 11 εκατομμυρίων, το οποίο έχει πάει στα χέρια του Πρωθυπουργικού Ανιψίου, του κ. Δημητριάδη, στο Μαξίμου. Δεν έχουν βγει στη διάβγεια τα ποσά και σε ποια μέσα ενημέρωσης κατανείμονται αυτά τα ποσά. Να δώσω μια τάξη μεγέθους στον κόσμο για να μας καταλάβει. Το μεγαλύτερο ίσως media shop αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη εταιρεία που ασχολείται με την οργάνωση και την καταχώρηση διαφημιστικών μηνυμάτων τηλεοπτικών ή σε άλλα μέσα, έχει ένα τζίρο κοντά στα 50 εκατομμύρια. Για όλο το χρόνο. Και το κράτος αφιέρωσε 11 εκατομμύρια για μια καμπάνια 1 με 2 μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι χρήμα των φορολογουμένων. Έχουμε κάθε υποχρέωση ως αξιωματική αντιπολίτευση
και με κάθε συνέστηση, αν θέλετε, και ευαισθησία στο κρατικό χρήμα, να πούμε πού πάνε αυτά τα χρήματα. Αυτό ζητάμε. Αυτό πλέον δεν έχει γίνει. Ενώ μπορούσαν να γίνουν άλλα πράγματα, π.χ. να υποχρεώσουν τις τράπεζες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις του δημοσίου και να δημοσιοποιούν τις δαπάνες τους και να τηρήσουν την ποσόσταση του κατελάχιστον 30% να πηγαίνει στα περιφερειακά μέσα, διότι αυτά πλήττονται πολύ περισσότερο από τα μεγάλα κανάλια, τα τηλεοπτικά. Και ταυτόχρονα όλες οι δαπάνες του δημοσίου που αφορούν επικοινωνιακά προγράμματα και επικοινωνιακή προβολή να φαίνονται όλες οι δαπάνες στη διάβγεια. Μάλιστα. Έχετε εικόνα καθόλου τι γίνεται με τις επιδοτήσεις των εφημερίδων, με την επιδότηση των εφημερίδων, γνωρίζουμε κάτι? Κοιτάξτε, εμείς πέρσι θα δεχτώ μια κριτική ότι ίσως καθυστερημένα βγάλαμε το πρόγραμμα, αλλά αλήθεια είναι ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2018 η χώρα ήταν στα μνημόνια, αλλά για πρώτη φορά ψηφίσαμε την υποχρέωση του κράτους να στηρίζει τον έντυπο δημοσιογραφικό λόγο. Στη συνέχεια το εξειδικεύσαμε αυτό με μια κοινή υπουργική απόφαση, ένα πρόγραμμα όπου έδινε 4 εκατομμύρια για 4 χρόνια στις περιφερειακές εφημερίδες και άλλο ένα πρόγραμμα για τις πανελλαδικές κυκλοφορίες εφημερίδες. Η κυβέρνηση αυτό το άλλαξε, το κατακρεούργησε προκειμένου να δώσει χώρο να πάρουν και άλλα έντυπα και να στηρίξει, αν θέλετε, και μπαταξίδες, κατά την άποψή μου, εκδότες που δεν έχουν ρυθμίσει ασφαλιστικές φορές με το δημόσιο, δεν έχουν πληρώσει εργαζόμενους και μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα. Άρα η κυβέρνηση από την ώρα που βγήκε, εδώ και 8 μήνες, πήρε πόρους από τον κλάδο. Τώρα λοιπόν που ο κλάδος πλήττεται βάναυσα, θα πρέπει να επανέλθει με ένα γενναιόδωρο πρόγραμμα. Δυστυχώς η κατάσταση με τον κορονοϊό είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, επιτείνει μια παγκόσμια ύφεση και το κράτος ως ίστατος χρηματοδότης και εγγυητής πρέπει να πάρει πολύ πιο γενναίες αποφάσεις. Και αυτές οι αποφάσεις πρέπει να στηρίξουν τη βιωσιμότητα του κλάδου με διαφάνεια, αλλά και με ένα σχέδιο μακρόπνο. Διότι δεν είναι δυνατόν να δίνουμε ασπιρίνες ή δωράκια επιλεκτικά και να κάνουμε την δημοσιογραφία και τους δημοσιογράφους επέτες ή άμεσα εξαρτώμενους από την κρατική εξουσία. Αυτά είναι δείγματα αλαζονικής και αυταρχικής διακυβέρνησης. Είμαι σίγουρος ότι και διάφοροι πολιτευτές και άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας θα συμφωνήσουν μαζί μου. Είναι μια εθνική υπόθεση, απαιτείται μια εθνική και ουσιαστική πολιτική για το χώρο της ενημέρωσης. Μάλιστα. Κύριε Κρέτσο, να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας απόψε. Να ευχηθούμε καλό Πάσχα. Επίσης, ό,τι και εγώ καλύτερο. Καλή δύναμη. Κουράγιο και προσοχή όλοι να τηρήσουμε τα μέτρα, να περάσουμε τον εφιάλτη. Τα μέτρα ήταν σωστά, θεωρείτε? Ήταν σωστά τα μέτρα που πήρε η Νέα Δημοκρατία? Ήταν γρήγορα, ενήργησε γρήγορα? Κοιτάξτε, είναι σωστά ως προς το σκέλος που αφορά την απαγόρευση και τον περιορισμό της κυκλοφορίας. Αλλά δυστυχώς σε άλλα θέματα, ως προς το θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, νομίζω υπάρχουν μεγάλες ανεπάρκειες. Θα τα δούμε αυτά κάποια άλλη στιγμή. Εντάξει, είχε αφήσει όμως και προβλήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα έκανε όλα σωστά, έτσι δεν είναι? Καθόλου. Αλλά θέλω να σας πω όμως ότι η Νέα Δημοκρατία τον Ιούλιο που βγήκε μπλόκαρε 4.000 προσλήψεις και ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τον αριθμό των θέσεων εργασίας και των νοσηλευτών και του ιατρικού προσωπικού. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα. Η Νέα Δημοκρατία όμως δυστυχώς ναρκοθέτησε αυτές τις προσλήψεις και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Έχουν περάσει κοντά 2 μήνες από αυτό την ιστορία που έχει ξεσπάσει η κρίση. Ακόμη δεν έχουμε δει μαζικά διαγνωστικά τεστ. Ακόμη δεν έχουμε σε καθημερινή βάση επιδημιολογικές αναφορές από τον ΕΟΔΗ και ακόμη δεν ξέρουμε πόσες ακριβώς προσλήψεις έχουν γίνει σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν βάζω θέματα μάσκες και ας μείνουμε μόνο σε αυτά. Να είστε καλά, κύριε Κρέτσο. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.